Στις 5 του Νοέμβρη είναι ισχύει αυτό που είπατε. Καταγράφηκε μια πολύ σημαντική αποχή, μια πλειοψηφική αποχή θα λέγαμε των εκπαιδευτικών από τις ηλεκτρονικές εκλογές που έστησε το Υπουργείο Παιδείας. Αυτό είναι το αντικειμενικό. Είναι δηλαδή το μη αμφισβητήσιμο και δίνει αν θέλετε και ένα μήνυμα. Να σας δώσω τα στοιχεία, η αποχή αγγίζει στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, στο Πανελλαδικό δηλαδή, περίπου το 68% και στα τοπικά συμβούλια το 65%. Στο Συμβούλιο της Κοζάνης, στο Κεντρικό Υπηρεσιακό, είναι στο 54%. Να θυμίσω επίσης στο Λεκανοπέδιο της Αττικής ξεπερνάει το 85%. Μιλάμε για μια συντριπτική αποχή. Και να σας θυμίσω ότι το 2018, στις αντίστοιχες εκλογικές διαδικασίες για τα υπηρεσιακά μας συμβούλια, η συμμετοχή ξεπερνούσε το 90%. Ήταν δηλαδή μια μαζική διαδικασία που το Υπουργείο Παιδείας με την τακτική του, με την αιμονή του στο να κάνει ηλεκτρονικές εκλογές, με την αιμονή του να επιβάλλει αυταρχικά, αντιδημοκρατικά, στους εργαζόμενους τον τρόπο που θα επιλέξουν τους αιρετούς τους, στην ουσία συρρήκνωσε τη συμμετοχή και τη διαδικασία. Και να πω και κάτι ακόμα, είναι θλιβερό, γιατί είδαμε και την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας εχθές, όπου προσπαθεί πραγματικά να κάνει το άσπρο μαύρο με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι ολοκληρώθηκε ομαλά μια διαδικασία και πανηγυρίζοντας μάλιστα ότι περιτριπλασιάστηκε η συμμετοχή από το 5%. Θέλω να πω και κάτι, οι εκπαιδευτικοί, τουλάχιστον αυτή η μεγάλη πλειοψηφία που απέρριψε αυτά τα σχέδια, δεν είμαστε τεχνοφοβικοί, ούτε είμαστε οπισθοδρομικοί. Ακριβώς το αντίθετο. Σας θυμίζω ότι την περίοδο της καραντίνας, της πανδημίας, αξιοποίησαμε με δική μας πρωτοβουλία και με ουσιαστικό τρόπο όλα τα τεχνολογικά μέσα, τις εφαρμογές, για να διατηρήσουμε την επαφή με τους μαθητές μας. Ναι. Φτιάξαμε δίκτυα αλληλοβοήθειας μεταξύ μας. Αν θέλετε, και απέναντι στην πλήρη εγκατάλειψη που βιώσαμε από το Υπουργείο Παιδείας. Απέναντι στην ουσιαστική, στην απουσία επιμόρφωσης. Και με δικά μας φυσικά τεχνολογικά μέσα. Άρα δεν απορρίπτει συνήθεια την τεχνολογία. Δεν θέλουμε να μείνει κάτι τέτοιο. Όμως προκύπτει, προκύπτει ναι. Και από το τελευταίο περιστατικό, από την διαδικασία των εκλογών, μια μεγάλη απόσταση στις θέσεις Υπουργείου και εκπαιδευτικής κοινότητας και επιπλέον μια έλλειψη διάφλων επικοινωνίας. Σε αυτό θα πάω, έχετε πάρα πολύ δίκιο. Όμως θέλω να επιμείνω στο εξής ζήτημα, ότι οι ηλεκτρονικές εκλογές, οι ηλεκτρονικές διαδικασίες δεν έχουν καμία σχέση με τη δημοκρατία, όπως επικαλείται η κυβέρνηση. Πλήττουν τη δημοκρατία, την εμβαθύνουν. Απαξιώνουν τα σωματεία, αφήνουν, και επιτρέψτε μου να το πω, αφήνουν ανοιχτούς δρόμους, πόρτες και παράθυρα στην ουσιαστική αλλίωση και χειραγώγηση των αποτελεσμάτων. Δηλαδή δεν διασφαλίζονται τα βασικά. Δηλαδή εδώ μιλάμε για τα αυτονόητα. Ούτε την ταυτοπροσωπία, ούτε τη μυστικότητα. Και επιτρέψτε μου να πω ότι στην Ελλάδα του Predator, των νόμων και παράνομων παρακολουθήσεων, δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη ότι μπορεί το κράτος ή εκάστοτε κυβέρνηση να εξασφαλίσει τις διαδικασίες μας. Θέλουμε ελεύθερα, και αυτό το βάλαμε εξ αρχής, διαζώσεις και ελεύθερα να επιλέγουμε τους εκπροσώπους μας. Και μάλιστα δεν είχαμε αντίρρηση ακόμα και Σάββατο να είναι οι εκλογές. Γιατί γίνεται και μια σπέκουλα ότι εμείς τίποτε δεν θέλαμε να κλείνουμε τα σχολεία και να παίρνουμε άδειες. Όχι. Το κρίσιμο για μας ήταν το διαζώσεις. Ναι. Να μπορούμε ελεύθερα να επιλέγουμε. Πράγματι όμως υπάρχει μια μεγάλη απόσταση. Και σωστά το εντοπίζετε. Και νομίζουμε, η εκτίμηση που κάνουμε ως μια πρώτη προσέγγιση είναι ότι αυτή η τεράστια αποχή είναι ταυτόχρονα και ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα και προς την κυβέρνηση και προς την Υπουργό Παιδείας. Αποτελεί δηλαδή μια εμβληματική καταγραφή της τεράστιας οργής και της δυσαρέσκειας που υπάρχει μέσα στον κλάδο από την αντιλαϊκή πολιτική, από τα αλλαπάλληλα μέτρα που πλήττουν τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας και ψηφίστηκαν, αν θυμάστε, σωριδών μέσα στην πανδημία, από την ελάχιστη βάση εισαγωγής, από την Τράπεζα Θεμάτων, από τα 25 τμήματα, από νομοθετήματα και διατάξεις που οδηγούν στην κατηγοριοποίηση των σχολείων μας, που οδηγούν τους γονείς να βάζουν το χέρι στην τσέπη, απέναντι στην απαξίωση των εκπαιδευτικών και της εργασίας τους, απέναντι στην προσπάθεια να γραφειοκρατικοποιηθεί η δουλειά μας, απέναντι στις συνεχόμενες διώξεις που υποστήκαμε ως κλάδος, απέναντι σε μια πολιτική που ενώ μιλάει για αναβάθμιση, στην ουσία υποβαθμίζει την καθημερινή δουλειά των εκπαιδευτικών και δεν στηρίζει τους συναδέλφους στη δουλειά μας μέσα στην τάξη. Είναι ένα τεράστιο μήνυμα. Και αν θέλετε, είναι ένα μήνυμα και προς την κυβέρνηση, αλλά και προς τα υπόλοιπα κόμματα και τους συνδικαλιστές που επέλεξαν να ταυτιστούν με το Υπουργείο Παιδείας σε αυτή τη φάση. Άρα λοιπόν, επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό το μήνυμα είναι αδιαφυσβήτητο. Βεβαίως θα γίνει συζήτηση στα όργανα του συνδικαλιστικού κινήματος, στο επίπεδο της Ομοσπονδίας των Σωματείων. Νομίζουμε όμως ότι επειδή είμαστε και μπροστά σε μια μεγάλη απεργία στις 9 του Νοέμβρη, νομίζουμε ότι αυτή η οργή, αυτή η δυσαρέσκεια που καταγράφεται, χρειάζεται να εκφραστεί ακόμα πιο μαζικά με τη συμμετοχή στην απεργία στις 9 του μήνα,
στις συγκεντρώσεις, στη συμμετοχή στην απεργία, στο λουκέτο που πρέπει να μπει στα σχολεία και σε όλους τους χώρους δουλειάς, mm-hmm. απέναντι στην τεράστια ακρίβεια, στην κοροϊδία με το καλάθι του νοικοκυριού, απέναντι στα ψίχουλα των λεγόμενων ΠΑΣ και των vouchers, απέναντι στη βαριχημονιά που μας ετοιμάζουν και νομίζω ότι οι εργαζόμενοι της Κοζάνης και συνολικά της Δυτικής Μακεδονίας το ξέρουν πολύ καλύτερα από μένα που μιλάω. Είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία η Τετάρτη που μας έρχεται να πούμε πραγματικά ένα φτάνει πια, ως εδώ, δεν θα πληρώσει ξανά ο λαός, δεν θα ματώσουμε εμείς για να σκάνε από τα κέρδη οι πάροχοι της ηλεκτρικής ενέργειας, δεν θα τρέμει το φιλοκάρδι μας για να βγει ο μήνας την ίδια στιγμή που οι μεγάλες επιχειρήσεις καταγράφουν τρελά κέρδη, δεν θα αποδεχτούμε η υγεία, η παιδεία, η κοινωνική ασφάλιση να γίνουν εμπορεύματα, να διαλυθούν, γιατί είμαστε και σε μια περίοδο πραγματικά που έχουμε μπροστά μας ένα εκτρωματικό νομοσχέδιο για την υγεία, ναι. που επί της ουσίας ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις των κλινικαρχών για να πάρουν κρίσιμες θεραπείες και προσωπικό, αλλά και στο ξεπούλημα του μετοχικού μας ταμείου. Μπροστά στην απεργία διεκδικούμε αυξήσεις στους μισθούς, αποφασιστικές αυξήσεις στους μισθούς, γιατί είμαστε 15 χρόνια, να ξέρετε, εκπαιδευτικοί με παγωμένους μισθούς, όπως και όλοι οι δημόσιοι, ακριβώς. Απαιτούμε να καταργηθούν οι άδικοι φόροι, οι φόροι στην ενέργεια. Κανένα σχολείο να μην κρυώσει, κανένα παιδί να μην πεινάσει. Αυτός είναι ο δικός μας δρόμος. Εκεί θα έχει νόημα και η καταδίκη της κυβερνητικής πολιτικής όπως καταγράφεται με την αποχή. Και νομίζουμε ότι σε αυτό το δρόμο πραγματικά μπορεί και πρέπει να βαδίσει και η πλειοψηφία του κλάδου. Οι εργαζόμενοι έχουμε τη δύναμη, δεν χρειαζόμαστε σωτήρες, που είτε ως κυβέρνηση είτε ως αντιπολίτευση τελικά υλοποιούν την ίδια πολιτική. Δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε από την αναμονή, από λύσεις στα πλαίσια αλλαγής κυβερνήσεων. Έχουμε τη δύναμη να επιβάλλουμε το δίκιο μας. Και το δίκιο είναι δουλειά με δικαιώματα, μόρφωση για όλα τα παιδιά.